Στη σύλληψη του γνωστού επιχειρηματία Αργύρη Παπαργυρόπουλου προχώρησαν το πρωί τη Παρασκευή οι αρχέ. Ο επιχειρηματίας που άφησε εποχή στην νυχτερινή διασκέδαση τη Αθήνα και χάνει το σπίτι του σε πληστηριασμό, συνελήφθη μόλι λίγε ώρε μετά από την συνέντευξη που παραχώρησε για υπόθεση που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια. Ο επιχειρηματίας κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας. Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος μιλούσε στο Μάκη Τριανταφυλλόπουλο για κοράκια όπως αποκάλεσε τα φαντς που του αρπάζουν το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που του έχει απομείνει μετά από την καταστροφή που επέφεραν τα μνημόνια και η πανδημία. Ο ίδιος δήλωσε μάλιστα ότι ντρέπεται που ψήφιζε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος της σύλληψης, μια υπόθεση που εκκρεμούσε από το 2019. Το ερώτημα είναι γιατί συλλήφθη τώρα και όχι όλα αυτά τα χρόνια, καθώς όλοι γνώριζαν που διαμένει. Όλος τυχαίω, η σύλληψη του έγινε πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οπότε ο επιχειρηματίας θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι και την Τρίτη.